Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και της κακοποίησης γυναικών με ξενώνες φιλοξενίας να ανασφιχτικά γεμάτη, όπως συμβαίνει στον μεγαλύτερο δήμο της Κρήτης. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στα χρονικά, όπως δηλώνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ηρακλείου, ο οποίος σημειώνει ότι σε αρκετές περιπτώσεις φιλοξενούνται γυναίκες με τα παιδιά τους. Έχει πλέον γεμίσει ο ξενώνας. Οι περισσότερες περιπτώσεις συνοδεύονται με τα παιδιά. Δείχνει την αύξηση των κρουσμάτων δυστυχώς ενδοοικογενειακής βίας. Και γι' αυτό το λόγο εμείς πρέπει να είμαστε κοντά και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να βοηθάμε αυτές τις γυναίκες. Πρακτικά φαίνεται ότι μετά την καραντίνα έχουμε μια αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο μεσοσταθμικά, τουλάχιστον σε πανελλήνιο επίπεδο, φτάνει το 30%. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς το κατά πόσον αυτό οφείλεται στο ότι έχουμε αρχίσει να ανακαλύπτουμε τη βάση του παγόβουνου τελευταία και βλέπαμε την κορυφή του παγόβουνου μέχρι πρότινος, δηλαδή τα στόματα ανοίγουν πολύ πιο εύκολα μετά την καραντίνα, ή πολύ απλά έχουμε αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Πράγμα το οποίο ίσως συμβαίνουν και τα δύο. Γιγαντώνεται, σπάνε τη σιωπή και ζητάνε βοήθεια. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο, από σήμερα η υπηρεσία 15900 αναλαμβάνει το συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε γυναίκες και μέλη οικογενειών που χρειάζονται προστασία να φιλοξενούνται για λίγες ημέρες σε ξενοδοχεία, ώστε να υποβάλλονται στις αναγκαίες εξετάσεις προτού φιλοξενηθούν σε δομές. Μια συνεργασία που υπάρχει με τους ξενοδόχους ανά την Ελλάδα, από το 15900 θα ψάχνουν και θα βρίσκουν το κατάλληλο ξενοδοχείο που θα φιλοξενείται το περιστατικό. Η γραμμή 15900 αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία, η οποία θα ενημερώσει μετά και τις υπηρεσίες, το Συμβουλευτικό Κέντρο και το ΚΕΘΗ. Η εξέλιξη αυτή λύνει τα χέρια στους δήμους που λειτουργούν ξενώνες, καθώς μέσω της διαδικασίας εξεύρεσης ασφαλών χώρων φύλαξης κερδίζεται χρόνος για την αντιμετώπιση και φιλοξενία κακοποιημένων γυναικών στις δομές. Γιατί οι τρεις πρώτες μέρες που ήταν αρκετά δύσκολες, αυτή τη στιγμή λύνεται το πρόβλημα και από το ΚΕΘΗ μετά θα βρίσκεται ο κατάλληλος χώρος. Εμείς αυτό που προσφέρουμε είναι και νομική κάλυψη και διασύνδεση με τις υπηρεσίες, αλλά και προσπαθούμε να τις βρούμε δουλειά, ψυχολογική υποστήριξη. Με βάση το προφίλ τουλάχιστον σε πανελλήνιο επίπεδο, οι γυναίκες οι οποίες έχουν υποστεί, γιατί στη συντριπτική πλειοψηφία πρόκειται για γυναίκες που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία, σε πρώτη φάση και παιδιά, σε δεύτερη φάση, είναι του ηλικιακού φάσματος περίπου από 35 έως 45, με τους θύτες περίπου να μιλούμε από 45 έως 60 ετών. Και ο Σύνδεσμος Γυναικείων Σωματείων Νομού Ηρακλείου εξασφαλίζει σε γυναίκες θύματα βίας ειδικά διαμορφωμένους χώρους που λειτουργούν ως safe houses. Φροντίζουμε να λειτουργούμε με τη λογική του ασφαλού σπιτιού, τα safe houses, όπου εκεί ουσιαστικά συνεργαζόμαστε με κάποιες επιχειρήσεις από εδώ από την περιοχή, όπου στεγάζουμε ή προσφέρουμε ένα καταφύγιο στις γυναίκες, έτσι ώστε να μπορούν να μείνουν ασφαλείς για το πολύ 2 με 3 μέρες. Έτσι ώστε μέχρι να συλληφθεί ο δράστης. Ακριβώς, μέχρι να συλληφθεί ο δράστης.